Βεβαίως, αυτή η συζήτηση δεν γίνεται στο κενό. Δεν γίνεται στο πουθενά. Είναι μια συζήτηση που διεξάγεται σε ένα πολύ δύσκολο πολιτικό πλαίσιο για μας. Και να αναφέρω τα γεγονότα που όλοι τα ξέρουμε και όλες τα γνωρίζουμε, αλλά πρέπει να τα αναφέρουμε. Στην Ευρώπη, στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, η ακροδεξιά σαρώνει. Αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στη Γερμανία, σε εκλογές του Μεκλεμβούργου και είχε δεύτερη πολιτική δύναμη, πάνω από το κυβερνητικό κόμμα της Χριστιανικής Δημοκρατίας. Στο Βερολίνο, που είναι η κόκκινη πρωτεύουσα της Ευρώπης, είχε τέταρτη πολιτική δύναμη, με το πρώτο που εμφανίστηκε, κερδίζοντας 14%. Ένα πολύ προκλητικό εκλογικό αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα στη χώρα μας, μόνο το μήνα Σεπτέμβριο, τρεις εβδομάδες, έχουμε περιστατικά στοιχείο, Λέσβο, το κάψιμο του στρατοπέδου Μόρια, έχουμε τα γεγονότα στο Ρεόκαστρο και βεβαίως στη Φιλιππιάδα. Και πιθανόν και κάποια άλλα πράγματα που μας διαφέρουν, γιατί δεν είμαστε εξαπλωμένοι παντού. Όλα αυτά συνθέτουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση και πολύ φυσιολογικά προκύπτει ένα ερώτημα, το οποίο δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο ισχυρή ακροδεξιά ή απειλή της ακροδεξιάς και στην Ευρώπη και να είναι τόσο επικίνδυνα επίσης τα πράγματα στην Ελλάδα? Φταίει η ενίσχυση που παίρνουν οι φασίστες από το κράτος ή τα κράτη τα συγκεκριμένα? Φταίνει η αδυναμία της αριστεράς? Φταίει η ικανότητα των φασιστών σαν πολιτικοί ηγέτες να αντιλαμβάνονται την πολιτική ατμόσφαιρα και να παίρνουν πρωτοβουλίες? Νομίζουμε ότι αυτά τα ερωτήματα είναι πολύ βασικά για να αντιμετωπίσουμε τις συγκεκριμένες απειλές το επόμενο διάστημα. Και θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να τα προσεγγίσουμε έστω και με ένα ελλειπτικό τρόπο. Γι' αυτό ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να γίνει μια ανοιχτή και εκτός από συμβατικότητες πολιτική συζήτηση σε βάθος. Έτσι, περνώντας σε μια προσπάθεια να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, είμαστε όμως υποχρεωμένοι να σχολιάσουμε μερικές εκκρεμότητες από πριν, οι οποίες συνεχίζουν να υπάρχουν. Παράδειγμα, υπάρχουν δύο κυρίαρχες θεωρίες σήμερα στην Ελλάδα για τους πρόσφυγες. Η μία είναι η ναζιστική, την οποία υιοθετεί μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινής γνώμης, η πλειοψηφία σχεδόν των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η οποία λέει ότι είναι λάθρο εισβολής, οι οποίοι υποκινούνται από τον Ερντογάν, τα παιδιά που πνίγονται δεν είναι δικά τους, μπορεί να τα πνίγουν και οι ίδιοι, και έρχονται εδώ για να διαλύσουν την Ελλάδα και μετά την Ελλάδα να διαλύσουν τη Δύση. Αν μου επιτρέψετε, αυτό είναι ένα σχήμα το οποίο δεν υπάρχει μόνο στην ελληνική πολιτική σκηνή, δεν το λένε μόνο οι χρυσαυγίτες ή κάποιοι ψεκασμένοι τύπου Καμένου. Το λένε στη Δύση πολύ μεγάλα μπλοκ δυνάμεων και κόμματα. Αυτή βέβαια η άποψη εκφράζεται, όπως ανέφερε και η συντρόφισσα Μάγια και στον σύντροφο, ακούστε τι είπα, στον κύριο Καζάκη, ο οποίος είπε, μην κοιτάτε τώρα, 1500, 1600, πόσοι 1800 πνιγήκανε στη Μεσόγειο την τελευταία χρονιά. Δεν έγινε και τίποτα. Στα κινηστικά δυστυχήματα της Ευρώπης είναι πολύ περισσότερο. Δεν καθίσουμε να σκάσουμε με αυτό. Πρέπει να δούμε τους δουλέμπορους, λέει ο κύριος Καζάκης. Ποιοι είναι οι δουλέμποροι όμως? Δεν μας έχει μιλήσει ποτέ για τη Μανολάδα, για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, για την αστυνομία και τα κρατητήρια. Αυτοί δεν είναι δουλέμποροι. Αυτοί είναι άγιοι για τον κύριο Καζάκη. Οι δουλέμποροι είναι η Μέρκελ και η Γερμανία. Αυτή είναι μια θεωρία, η οποία προφανώς όχι μόνο δεν στέκει στα πράγματα, αλλά είναι και πρόκληση στην κοινή λογική. Όχι μόνο στις αξίες αριστεράς. Υπάρχει όμως μια άλλη άποψη που λέει, εντάξει, αυτά είναι ακραία πράγματα, δεν είναι. Είναι υπερβολές των ναζιστών, δεν έχει καμία σημασία. Ο πόλεμος που γίνεται στη Συρία, στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη, στη Σομαλία, γιατί από αυτά τα μέρη που έρχονται εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια πρόσφυγες, είναι θρησκευτική πόλεμη. Είναι θρησκευτικός ο πόλεμος. Μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών. Και άρα πρέπει να δούμε ποιοι φταίνε στη βάση των θρησκευτικών δοξασιών. Ισχύει όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτό το πράγμα? Πώς είναι δυνατόν ο ISIS να συμμαχείται μια φορά με την Τουρκία, ώστε να είναι κατά της Τουρκίας, μια φορά με τη Σαουδική Αραβία, ώστε ξανά κατά της? Όλοι αυτοί είναι Σουνίτες. Δεν έχει καμιά σχέση αυτή η θεωρία με την πραγματικότητα.
όμως είναι η καλή επίσημη θεωρία για το τι γίνεται με τον υπεριαλισμό, το τι γίνεται στη Συρία. Στη Συρία μετά 5,5 χρόνια εμφύλιου πολέμου υπάρχουν επίοικως 300.000 νεκροί. Άγνωστος αριθμός τραυματιών που δεν ξέρουμε να ζουν. 18 εκατομμύρια εκτοπισμένοι άνθρωποι, οι 8 έχουν περάσει τα σύνορα. Κάποιοι από αυτούς βρίσκονται και στη χώρα μας. Και περίπου 10 εκατομμύρια πλειοψηφία των εκτοπισμένων στο κέντρο της ερήμου και απειλούνται από πείνα. Αυτό τι φταίει, γιατί φταίει, τι υπάρχει πίσω από αυτό. Χρειαζόμαστε μια ερμηνεία για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και η ερμηνεία δεν μπορεί να είναι άλλη, πέρα από την κλασική άποψη ότι γίνεται ένας πόλεμος δι' αντιπροσώπων των μεγάλων υπεριαλιστικών δυνάμεων, αν και όχι τόσο δι' αντιπροσώπων τελευταία. Ο ένας βομβαρδίζει φαντάρους οι οποίοι ξεσκονίζανε ραφιέρες, ο άλλος βομβάρδιζε, οι Ρώσοι τελευταία βομβαρδίζανε τις πομπές των Ηνωμένων Εθνών με τρόφιμα. Δεν χρειάζονται καν αντιπροσώπους για να κάνουν τέτοια εγκλήματα. Τα κάνουν ψυχρό, μα και δηλώνουν, με συγχωρείτε, κάναμε λάθος, μπερδευθήκαμε. Και ο πόλεμος αυτός διεξάγεται γιατί η συγκεκριμένη περιοχή είναι η περιοχή που είναι το κέντρο του πλανήτη σε φυσικούς πόρους, σε φυσικές διαδρομές, ιδιαίτερα το φυσικό αέριο τελευταία που έχει αποκτήσει τεράστια αξία, ξεκινάει από τον Περσικό κόλπο και πρέπει να περάσει μέσα από τη Συρία. Και το πώς θα ξαναγραφτεί ο χάρτης Συρίας έχει να κάνει με αυτά τα συμφέροντα. Και έτσι αυτή είναι η πραγματική δικαιολογία του πολέμου. Αλλιώς δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει μια σφαγή η οποία ξεπεράσει κάθε λογική. Κάθε λογική ξεπεράσει. Φανταστείτε το κύμα των προσφύγων αυτή τη στιγμή από τη Συρία και το Ιράκ προσεγγίζει, είναι το δεύτερο μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τότε οι πρόσφυγες είχαν φτάσει τα 40 με 50 εκατομμύρια. Τώρα μιλάμε πάλι για δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Και όλα αυτά έχουν ερμηνεία, έχουν υπεύθυνους. Αυτό δεν μπορούμε να το αφήσουμε δωρεάν στη συζήτηση. Με οποιονδήποτε συζητάμε πρέπει να το λέμε ξεκάθαρα. Φταίνει οι υπεριαλιστές για την προσφυγιά. Ούτε ελαφροεισβολής, ούτε θρησκευτικές διαμάχες. Δεν κάνουμε συζήτηση καθενείου. Γιατί πίσω από αυτό βρίσκουμε υπεύθυνους, τους οποίους θέλουμε να πολεμήσουμε. Δεύτερο ζήτημα το οποίο έχει σχέση με εκκρεμότητες είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ήπειρος της δημοκρατίας και της ανάπτυξης, της ευημερίας. Αυτό τη φήμη την προσπαθεί να τη διατηρήσει, τη διατηρούσε όμως, αλλά τώρα δεν ισχύει από ό,τι φαίνεται. Το 2015, συντρόφοι και σύντροφοι, τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ανοιχτά για τους πρόσφυγες. Τους το δηλώνανε ξεκάθαρα. Γιατί παράδειγμα. Το γερμανικό ασφαλιστικό σύστημα είχε φτάσει στα όρια του. Δεν υπάρχουν νέοι Γερμανοί ή εργάτες. Η Γερμανία είναι η πιο γυρασμένη χώρα της Ευρώπης. Θέλει επειγόντως νέους εργάτες και μάλιστα δικευμένους. Η Σύρη είναι η καλύτερη ομάδα από αυτούς. Είναι μορφωμένοι, είναι πολιτισμένοι, είναι νέοι, έχουν οικογένειες, έχουν μάθει να δουλεύουν, άρα μας κάνουν για τα εργοστάσια. Τους καλούν με έναν τρόπο. Έρχονται πολύ περισσότεροι από ό,τι αντέχουν ή από ό,τι μπορούν να διαχειριστούν. Κλείνουν τα σύνορα. Αυτό είναι η συμφωνία του Μάρτη του 2016. Και για να κλείσουν τα σύνορα, παίζουν το μεγάλο χαρτί το οποίο έχουν πάντα, το είχανε, αλλά κάποτε το βάζανε από κάτω, το βάζανε στο πλάι, τώρα το βγάζουν μπροστά, το Ισλάμ, η Ισλαμοφοβία, αντι-Ισλαμική ιστερία. Και τι είναι το Ισλάμ? Από το Ισλάμ προέρχεται η τρομοκρατία. Παραδείγματα πολλά. Από το Ισλάμ προέρχεται η καταπίεση των γυναικών. Άπειρα παραδείγματα με το τσαντόρ και τα σχετικά. Από το Ισλάμ προέρχεται άγρια εγκληματικότητα. Ποια είναι όμως η απάντηση? Πώς μπορείς να απαντήσεις σε αυτές τις καταιγίδες που φέρει το Ισλάμ? Χτυπώντας στα θύματα ή τους υπεύθυνους? Και όμως η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης χτυπάει τα θύματα. Χτυπάει τις γυναίκες που φοράνε τσαντόρ. Δεν χτυπάει κανέναν άλλον. Για την τρομοκρατία χτυπάει τους Γάλλους πολίτες. Δεν χτυπάει καμιά τον ISIS που δεν μπορεί να το βρει πουθενά. Και την εγκληματικότητα χτυπάει τους φτωχούς. Δεν χτυπάει τους βαρόνους της μαφίας με τους οποίους έχει σχέση όλο το σύστημα. Και γιατί έχει σχέση? Είναι ακόμη πιο καλά χαρτογραφημένο αυτό. Χτυπάει το Ισλάμ των προσφύγων και των μεταναστών. Δεν χτυπάει όμως το Ισλάμ
των πουχόντων, των βασιλιάδων του πετρελαίου. Δεν χτυπάει το Ισλάμ της Σαουδικής Αραβίας, εν πάση περιπτώσει, γιατί με αυτούς έχει πολύ καλές σχέσεις. Γιατί με αυτούς στηρίζεται η πολιτική τους. Γιατί η Σαουδική Αραβία, το κράτος, είναι ο πυλώνας παρέμβασης της Δύσης στη Μέση Ανατολή. Γιατί άλλες είναι οι πράξεις αποκεφαλισμού του ISIS, που είναι τρομερό και φρικόδες έγκλημα, αλλά για πέστε μου, όταν είναι επίσημη δημόσια τελετή για να την παρακολουθεί ο κόσμος στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας Σαουδικής Αραβίας, η μαζική αποκεφαλισμή, η πλατεία λέγεται Chop Chop Square. Καμία δυτική κυβέρνηση δεν πήρε θέση σε αυτό. Καμία δυτική κυβέρνηση, τίποτα. Ίσα-ίσα βγάλαν και αγγελία ότι θέλουν και άλλους αποκεφαλιστές γιατί δεν τους φτάνουν αυτοί που έχουν. Αυτή είναι η στάση του περιορισμού. Και επειδή αυτό το απ' έξω, ερχόμαστε στρατόπεδα στην Ελλάδα. Άθλια η κατάσταση, περιγράφηκε. Δεν έχει νόημα να πούμε κάτι άλλο. Και φανταστείτε, μπορούμε να φανταστούμε την εικόνα 10 έγκυες γυναίκες να κάνουν απεργία πείνας και νερού. Πού έχει ακουστεί αυτό. Είναι απίστευτο, δεν. Χάσαμε την ευκαιρία να βγάλουμε μια μεγάλη φωτογραφία από αυτό το περιστατικό. Δεν είναι τρομερό δηλαδή. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει. Δεν έχω ξανακούσει να σημαίνει τέτοιο πράγμα. Συμβαίνει όμως στην πολιτισμένη Ελλάδα, η οποία σε σχέση με τους Ισλαμοπίθηκους είναι πολύ προχωρημένη τώρα. Αλλά επιτρέψτε μου να πω κάτι ακόμη. Τα στρατόπεδα στην Ελλάδα είναι άθλια. Είναι στρατόπεδα συγκέντρωση, έχει μάλλον απόλυτα δίκιο ο Νίκος Τζακρίστας σε αυτό. Γιατί όμως είναι τόσο άθλια. Εδώ δεν μας ενδιαφέρει απλά και μόνο περιγραφή. Για αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να βελτιώσει την κατάσταση στρατόπεδα. Δεν έχει πάρει λεφτά. Λάθος. Έχει πάρει πολλά εκατομμύρια ευρώ. Τι έχει γίνει λοιπόν. Κοιτάξτε να δείτε, συμπλέξτε και σύντροφοι. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε πάντα μια κοντόθωρη εκτίμηση. Δηλαδή, οι πρόσφυγες, αυτά από πάρια των ανθρώπων, θα τα διαχειριστώ εγώ μέχρι το καλοκαιράκι ή μέχρι το χειμώνα, γιατί τότε θα λυθεί το πρόβλημα και θα φύγουμε. Άρα δεν χρειάζεται. Θα τους ταΐζω ότι σκουπίδι μπορώ να βρω, θα τσιμπάω και κάτι φράγκα, θα δίνω στους δικούς μου και θα πάμε παρακάτω. Ταυτόχρονα, μαζί με την κοντόφερη εκτίμηση, υπάρχει και ένας πολύ σκληρός πυρήνας ρατσισμού. Μπορεί να το δείτε αυτό πολύ χαρακτηριστικά σαν παράδειγμα την εξέλιξη του κύριου Μουζάλα. Ξεκινάει σαν αριστερός φιλάνθρωπος και σιγά σιγά γίνεται ένας προβληματισμένος κεντρός διαχειριστής, καταλήγει σχεδόν σε ένα μετριοπαθή ρατσιστή, ο οποίος του μένει ακόμα ένα βήμα για να πάει παρακάτω. Ένα βηματάκι θέλει να πάει παρακάτω. Για να φτάσει να πει για τα προβλήματα που υπάρχουν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, φταίνει πρόσφυγες. Και δεν φταίνει κάποιοι άλλοι. Και με βάση αυτά τα πράγματα, σήμερα αντιμετωπίζουμε μια απλή κατάσταση. Έχουμε δύο άκρα. Μια ομάδα ανθρώπων που είναι φυλακισμένοι, χωρίς να έχουν και τα προνόμια των φυλακισμένων, πολλές φορές, είναι στα όρια της εξέγερσης. Και η ακροδεξιά, η οποία υποκινείται απ' έξω, ενάντια στρατόπεδα. Εδώ έχουμε το παράδειγμα της Σούδας, στη Κύρο, της Μόριας, στη Λέσβο κλπ. Γιατί όμως τώρα κινητοποιούνται και δεν κινητοποιήθηκαν πριν ένα μήνα. Σας έχει κάνει εντύπωση, συντρόφοι και σύντροφοι, αυτό. Τέλειωσε η καλοκαιρινή περίοδος του τουρισμού. Δεν μπορούσαμε τότε να επιτεθούμε στα στρατόπεδα. Και ενώ δεν υπάρχει καμιά συγκεκριμένη αφορμή, δεν υπάρχει κανένα περιστατικό, τώρα είναι η χρυσή ευκαιρία. Γιατί όμως πίσω από τη συγκεκριμένη ευκαιρία υπάρχει αυτή η επίθεση. Ο βλαχοδήμαρχος της Λέσβου, ο οποίος δεν είναι δεξιός, by the way, το δηλώσει πολύ καθαρά. Ξεκινάμε εμείς να κάνουμε αυτή την κινητοποίηση γιατί ο κόσμος έχει πνιγεί από τις χιλιάδες τους πρόσφυγες που υπάρχουν κλπ. Και δηλεύει στο σπίτι του και όλα αυτά κλπ. Και τι ζητούμε, δεν ζητούμε να φύγουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, ζητούμε να φύγουν οι αλληλέγγυοι και οι ΜΚΟ και διεκδικεί ο Δήμαρχος να πάρει την επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διαχειριστεί αυτός το θέμα της Μόριας. Πώς το περιγράφουμε το συγκεκριμένο κύριο. Τσόγλανος. Ξεκινάμε, αυτό είναι το πρώτο κοσμητικό επίθετο. Πού καταλήγει όμως. Η ελληνική γλώσσα έχει αρκετά πλούσια κοσμητικά επίθετα, νομίζω όμως ότι μπορούμε να βρούμε όλη την γκάμα. Αυτός οργάνωσε τη διαδήλωση έξω από τη Μόρια. Και στα τώρα είναι στους Χρυσαυγίτες. Χρυσαυγίτες είναι ελάχιστοι στη Λέσβο. Και υπάρχει ένα τέταρτο ερώτημα το οποίο πρέπει να δείξουμε, αν μπορούν οι φασίστες μέσα σε αυτό το κλίμα να δουλέψουν πολιτικά, να κερδίσουν
Μιλάμε για τους Έλληνες φασίστες, όχι για την Ευρώπη. Εδώ πέρα, συντρόφοι και σύντροφοι, υπάρχουν εικόνες. Κάνετε ειδοποίηση συγκεκριμένοι τύποι στις Θερμοπύλες. Μαζέψαν 250 άτομα. Παρά τα βεγγαλικά τα οποία ξέρετε αυτά τα γήπεδα, για να μην φαίνεται ότι είσαι μόνος σου με την παρέα σου κλπ. Ήταν 250. Το μεσημέρι που πήγαν όμως στο Μελιγαλά και δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν βεγγαλικά, ήταν γύρω σε 150. Άρα η οργανωτική κατάσταση των χρυσαυγητών δεν είναι αυτή που δημιουργεί την απειλή. Όμως σε όλα τα γκάλα που χρυσή αυγή ανεβαίνει. Γιατί ανεβαίνει? Γιατί υπάρχει μια τεράστια δυσαρέσκεια απέναντι σε αυτή την άθλια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η δυσαρέσκεια ονομάζεται σαν δυσαρέσκεια απέναντι στην αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: εγώ είμαι αριστερά. Εμείς λέμε κάτι άλλο, αλλά αυτοί επιμένουν πως είναι αριστερά. Και μέσα σε αυτή τη δυσαρέσκεια ο κόσμος ψάχνει να βρει διέξοδο, αγανακτισμένος και τσιμπάει από τη λύση του εύκολου θύματος. Φταίει ο πρόσφυγας. Δεν φταίει ο τραπεζίτης. Φταίει ο πρόσφυγας. Δυστυχώς όμως για τους χρυσαυγίτες και τους ναζιστές, στην Ελλάδα συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή την περίοδο, υπάρχει μια αριστερά μαχητική που κατεβαίνει στους δρόμους. Κατεβαίνει και στις απεργίες, κατεβαίνει και στις αντιφασιστικές κινητοποίησεις, κατεβαίνει παντού. Δρά, συμμετέχει, αποφασίζει, συνεργάζεται με άλλους κλπ. Κλπ. Αυτή είναι και η διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το συγκεκριμένο πολιτικό χρόνο και όσον αφορά το συγκεκριμένο πολιτικό ζήτημα. Αλλά αν θέλουμε να πούμε τι σημαίνει αποτελεσματική πολιτική απέναντι στους φασίστες, είναι η πολιτική αυτή που διασπά τη λαϊκή τους βάση, σημαίνει δηλαδή διώχνει τους εργαζόμενους κάτω από την επιρροή του φασισμού. Και πώς το καταφέρουμε αυτό, συντρόφοι και σύντροφοι? Αναδεικνύοντας την ταξική ατζέντα των θεμάτων. Παράδειγμα, όταν ο κύριος Μαρκάκης απολύει 13.000 εργάτες, δεν είναι Πακιστανοί, ή οι Μαύροι, ή οι Κίτρινοι, και ο Μαρινόπουλος, κανένας άλλος. Αυτό είναι επιχείρημα. Μπορείτε να ρωτήσετε το φασίστα της γειτονιάς σας ή της γειτονικής πόρτας, ρε φίλε, ποιος φταίει για τις απολύσεις στο Μαρινόπουλο? Είναι ξεκάθαρο ποιος φταίει, ποιος προκαλεί την ανεργία. Όταν θα έρθουν να πάρουν τα σπίτια των φτωχών ανθρώπων, δεν θα έρθουν οι Πακιστανοί ή οι Αλβανοί, θα είναι οι τραπεζίτες που θα έρθουν. Μπορούμε να ξαναρωτήσουμε τους φίλους τους φασίστες. Ποιος φταίει για τα σπίτια των ανθρώπων που θα πάνε στα χέρια των τραπεζιτών? Εκεί πέρα οι φασίστες αποφεύγουν αυτή τη θεματολογία, γιατί καταλαβαίνουν ότι η ταξική ατζέντα διασπά τη δυναμική του σχετικού. Και αυτή τη γραμμή θα πρέπει να ακολουθήσουμε συνέχεια. Αλλά, δεν ξέρω πόση ώρα έχω. Τα έχω ξεσκίσει όλα. Δεν έχω χρονόμετρο. Επειδή έκανε 5 λεπτά λιγότερο και η Μάνια και ο... να πάρουν το χρόνο τους. Δάνειο χρόνο να πάρουν. Παρόλα αυτά η συζήτηση, οι συντρόφοι και σύντροφοι, αυτή είναι παλιά. Παλιά εντός εισαγωγικών. Όχι δεν ισχύει σήμερα, αλλά είναι προς τα πίσω. Με το ρεό καστρό υπάρχει μια τομή. Έχει αλλάξει η συζήτηση. Γιατί κοιτάξτε, η φάση της αλληλεγγύης που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα, στην πρώτη φάση όταν ερχόταν οι άνθρωποι κυνηγημένοι από τον πόλεμο και ψάχναν να φύγουν για την κεντρική Ευρώπη, το σύνθημα το οποίο είχε αριστερά και ο αντιφασισμός και η αλληλεγγύη ήταν ανοιχτά σύνορα για τους πρόσφυγες. Ήταν πολύ σωστό σύνθημα. Αυτή η περίοδος έκλεισε με τον Μάρτιο του 2016. Δεν μπορούν να φύγουν πια, πάνε σε στρατόπεδα. Το σύνθημα της αριστεράς ποιο είναι? Να μην γίνουν τα στρατόπεδα συγκέντρωση και κλειστοί χώροι, να παραμείνουν ανοιχτά για να μπορούν οι άνθρωποι να επικοινωνούν με την κοινωνία και η κοινωνία μαζί τους, μπας και σωθούμε. Αυτή η φάση κλείνει με το ρόκαστο. Γιατί τώρα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Οι πρόσφυγες δεν πρόκειται να φύγουν. Όχι γιατί δεν το θέλουν, δεν πρόκειται να φύγουν. Να πάνε στην Ευρώπη δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Έχει λήξει. Γιατί και να περάσουν τα ελληνικά σύνορα και τα σύνορα της Σερβίας, πρέπει να περάσουν τα σύνορα Ουγγαρίας, Αυστρίας, σύνορα που περνούν μόνο κομμάτως. Δεν περνούν άνθρωποι με οικογένειες, παιδιά κλπ. Δεύτερο, δεν πρόκειται να γυρίσουν πίσω. Δεν πρόκειται να γυρίσουν στη Συρία. Ποια Συρία? Για ποια Συρία μιλάμε? Μία από τις 4 Συρίες, μία από τις 5 Συρίες, μία από τις 2 Συρίες, δεν ξέρει κανένας για ποια Συρία μιλάει το επόμενο διάστημα. Ούτε στο Αφγανιστάν μπορούν να γυρίσουν. Πουθενά δεν μπορούν να γυρίσουν.
Και άρα θα μείνουν εδώ. Και αυτή την κουβέντα την έχει ανοίξει η ακροδεξιά. Και την έχει ανοίξει παίρνοντας, σαν βάζοντας το θέμα με αφορμή το Ρόκαστρο. Στο Ρόκαστρο το ζήτημα ήταν, είναι μια περιοχή καθώς πρέπει της Θεσσαλονίκης, αν θα έρθουν προσφυγόπουλα. Με τους όρους που λέει η κυβέρνηση. Όχι για να πούνε στην διατάξη με τίποτα, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο σχέδιο. Η κυβέρνηση ποτέ δεν είπε αυτά τα πράγματα. Όμως αυτοί χρησιμοποίησαν επιχειρήματα ιατρικά, καταρχάς, μείναν εκεί και υπονοούσαν κάτι περί εθνικής ταυτότητας. Αλλά ανοίξαν το ερώτημα αν μπορούν τα προσφυγόπουλα να μάθουν ελληνικά. Και η απάντηση ήταν γιατί να μάθουν ελληνικά, αφού έτσι κι αλλιώς θα φύγουν σε λίγο καιρό. Έτσι δεν μας είπατε, απευθύνονται προς την κυβέρνηση. Έτσι δεν έλεγε ο Μουζάλας, ότι είναι προσωρινά κέντρα φιλοξενίας. Τώρα όμως πρέπει να πει ότι θα μείνουν. Δεν μπορεί να το πει. Δυσκολεύεται να το πει, γιατί ούτε ο ίδιος θέλει να μείνει. Και πώς τα μάθουν τα παιδάκια αυτά ελληνικά, όταν οι γονείς τους ζουν μέσα στις λάσπες ή όταν φεύγουν από το σχολείο και γυρίζουν, πού να στο αντίσκηνο. Υπάρχει όρος για τέτοια παιδεία? Δεν υπάρχει συντρόφισης και συντροφή. Και ενώ όλα αυτά είναι ερωτήματα, έρχεται η ανακοίνωση των γονέων της Κηλικιάδας, η οποία είναι, φτάνει αυτή τη λογική στα άκρα. Χρησιμοποιεί τέσσερα διαφορετικά επιχειρήματα χοντρικά. Πρώτο, το να μάθουν τα προσφυγάκια ελληνικά ή να πάνε στο σχολείο είναι αντισυνταγματικό. Γιατί το Σύνταγμα είναι Σύνταγμα πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Έχει την Αγία Τριάδα μπροστά. Η αριστερά το έχει ξεχάσει αυτό το σημείο. Δεύτερο, αυτό αλλοιώνει τη θρησκεία. Γιατί πάνω στα θρανία ή πάνω στους τοίχους έχουμε το Χριστούλη, την Παναγίτσα κλπ. Τρίτο, είναι θέμα υγείας, είναι άλλης κατηγορίας άνθρωποι. Δεν μπορούν τα εμβόλια τα δικά μας να πιάνουν σε αυτούς. Πλήρης ρατσισμός. Και τέταρτο, δεν είναι δυνατόν ένας 15χρονος Αλβανός ή Αυγανός ή Σύρος να είναι στο ίδιο σχολείο με ένα 12χρονο παιδάκι ελληνάκι. Δεν το είπε ποτέ αυτό, κανένας άνθρωπος. Αυτό όμως είναι το επιχείρημα της άκρας δεξιάς. Αυτή είναι η ανακοίνωση Φιλιππιάδας. Αυτό βάζει το ερώτημα στην αριστερά. Δεν μπορεί αριστερά να απαντάει, να με συμπαθάτε με όλους τους τρόπους, να απαντάει με τον εξής, να δίνει την εξής ανακοίνωση. Μα τα προσφυγάκια κάνανε εμβόλια. Αυτή είναι η απάντηση σε όλη την επίθεση. Γιατί τα λινάκια κάνανε εμβόλια? Έχουν κάνει τα λινάκια εμβόλια στη Β' Πειραιά, που πολλά παιδιά πέφτουν και χτυπάνε το κεφάλι τους κάτω στο δρανείο επειδή πεινούνε? Έχουν κάνει εμβόλια? Ούτε τα λινάκια έχουν κάνει. Απάντηση όμως είναι αυτή αν έχουμε κάνει εμβόλια. Η απάντηση συντρόφισσες και σύντροφοι είναι ξεκάθαρη. Οι φασίστες λένε οι πρόσφυγες σε γκέτο. Και το γκέτο απ' έξω έχει χρησιμότητα. Πρώτο, πορνεία. Δεύτερο, ναρκωτικά. Τρίτο, σκλάβοι εργάτες. Αυτό σημαίνει γκέτο. Η δεύτερη επίσημη πρόταση είναι ξεχνάνε αυτό που είναι και μαθαίνουν ελληνικά και γίνονται Έλληνες χριστιανοί Ορθόδοξοι. Τι έλεγε ο πρόεδρος Δημοκρατίας? Έλληνας είναι αυτός που έχει την ελληνική παιδεία. Ξεχάστε τα άλλα, μείνετε εδώ, με αυτούς τους όρους. Υπάρχει πρόταση αριστεράς απέναντι σε αυτό. Και για πρόταση της αριστεράς απέναντι σε αυτό, τελευταία με αυτό, Μαρίνα, είναι ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι, όλες οι θρησκείες, όλοι οι πολιτισμοί, όλες οι γλώσσες δεν είναι ανώτερες και κατώτερες, είναι ισότιμες. Πρέπει να συνεπάρξουμε μόνο στους ανθρώπους και στη βάση της συνύπαρξης είναι η ισότητα και η ένταξη των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι και το κεντρικό πολιτικό ζήτημα που θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ.